Η μοναδική πόλη της Ευρώπης με συνεχή ιστορία εδώ και 5.500 χρόνια. Το Άργος έχει ταυτιστεί με την ιστορία των Ελλήνων. Κάθε εποχή έχει αφήσει το στίγμα της αυτή την πόλη, από τη Μυκηναϊκή μέχρι και την Τουρκοκρατία. Ένα από τα επιβλητικότερα κάστρα της Ελλάδας δεσπόζει πάνω στο λόφο της Λάρισας του Άργους. Από εκεί εποπτεύει ολόκληρη την αργολική πεδιάδα. Η κορυφή του λόφου πρέπει να ήταν ήδη οχυρωμένη κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. Τα πρώτα ωστόσο σωζόμενα ίχνη οχύρωσης ανάγονται στα ελληνιστικά χρόνια. Βρίσκεται στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο του κόσμου. Βρίσκεται εδώ που βρισκόμαστε δηλαδή. Πίσω μας βρίσκεται η αρχαία Τήρυνθα και οι Μυκήνες. Το Άργος, η Τήρυνθα και οι Μυκήνες αποτελούν ίσως το πλουσιότερο και μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο του κόσμου. Το Άργος ήκμασε σε πάρα πολλές σημαντικές περιόδους και περίοδοι ακμής του ήταν σίγουρα η πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή. Ήταν η εποχή του Φίδωνα με τα γεωμετρικά χρόνια και την εποχή της Ρωμαιοκρατίας τον 1ο με τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει ο επιβλητικός ναός του Αγίου Πέτρου στην ομώνυμη πλατεία. Λίγο πιο κάτω, οι στρατώνες του Καποδίστρια. Η ελληνική κυβέρνηση του 1824 ψήφισε την ίδρυση πανεπιστημίου στο Άργος. Τότε αγοράστηκε η συγκεκριμένη έκταση. Αργότερα όμως, με εντολή του Καποδίστρια, χτίστηκαν εκεί οι στρατώνες του Ιππικού. Στο Άργος έζησε και ο μεγάλος ιστορικός της ελληνικής επανάστασης, Σπυρίδων Τρικούπης. Πατέρας του μετέπειτα πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη. Το διόρροφο νεοκλασικό κτίριο που χτίστηκε το 1830 από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Ιωάννου παραχωρήθηκε με εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια στο Σπυρίδωνα Τρικούπη. Σήμερα γίνονται οι εργασίες αναστήλωσής του. Λίγο πιο κάτω συναντήσαμε το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς αλλά και το Κωνσταντοπούλιο Μέγαρο. Οικία του άλλοτε γνωστού μεγαλέμπορου Κωνσταντόπουλου. Και τα δύο οικοδομήθηκαν με βάση τα σχέδια του γνωστού αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλερ. Εξαιρετικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής όμως αποτελεί και η οικία Καλλιάρχη, που ανήκει σε μία από τις εύρωστες οικογένειες της πόλης. Στο Άργος συναντήσαμε και τον κύριο Αλέκο. Μπορεί το επάγγελμά του να έχει εξαλειφθεί στις μέρες μας, έζησε όμως στιγμές δόξας όταν το κύριο μέσο μεταφοράς ήταν όχι τετράθυρο αλλά τετράποδο. Ήταν ο πατέρας μου σαν Μαρτζές. Στο χωριό μας ήταν ορεινό το χωριό και είχαν μουλάρια πολλά. Κάθε Σαββάτο και κάθε Τετάρτη κατέβαιναν μουλάρια φορτωμένα ξύλα, κούτσουρα, πουρνάρια, ελιές, έλατα και κλαριά. Πουρνάρια, κλαριά. Κατέβαιναν στο Άργος. Μαγειρεύανε όλοι, μαγειρεύανε φούρνοι και έκανε με ξύλα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Λοιπόν, και δουλεύαν τα σαμάρια. Σήμερα το Άργος είναι μια πόλη με 25.000 κατοίκους. Εμπορικό και αγροτικό κέντρο. Ένα από τα προϊόντα που εξάγει είναι και το πορτοκάλι. Μάλιστα, είναι πρώτη πόλη στην Ελλάδα σε παραγωγή αλλά και εξαγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πορτοκάλι της Αργολίδας είναι το καλύτερο προϊόν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξαγωγή σε όλη την Ευρώπη. Σαν παραγωγή, η Αργολίδα έχει 350 με 400.000 τόνους πορτοκάλια, εκτός ενός εκατομμυρίου τόνους που βγάζει όλη η Ελλάδα. Αναμφισβήτητα, το Άργος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. Αν και στο πέρασμα των αιώνων δεν υπερασπίστηκε όσο θα έπρεπε την ιστορική της ταυτότητα και αλλίωσε την παραδοσιακή της φυσιογνωμία.